Κύριε Χασαπλαδάκη, είμαστε εδώ στον αύριο χώρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου, που δυστυχώς ήρθατε σήμερα Δευτέρα και αντικρίσατε για άλλη μια φορά έτσι, ένα θέαμα πολύ δυσάρεστο και που δεν αρμόζει στη σχολική κοινότητα. Πείτε μας δύο λόγια για το τι ακριβώς βρήκατε όταν ήρθατε και τι ενέργειες κάνατε. Κοιτάξτε τώρα. Δευτέρα σήμερα, 10 του μήνα, ερχόμαστε με καλή διάθεση στο σχολείο, στο αγαπημένο μας σχολείο. Περιμένουμε 280 παιδιά. Περιμένουμε γονείς, περιμένουμε το εκπαιδευτικό προσωπικό με καλή διάθεση, με χαμόγελο, αισιοδοξία και βλέπουμε μία, θα έλεγα, αλητεία. Γιατί περί αλητείας πρόκειται, εγώ θέλω να πω τη λέξη με το όνομά της. Έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο αντικρίσαμε ήταν ασχήμιες ζωγραφισμένες και άσχημες λέξεις γραμμένες στους τοίχους. Στους τοίχους του σχολείου που πριν λίγο καιρό βάφτηκε. Δηλαδή δεν είναι μόνο η θέα που είναι αντιαισθητική, αντιπαιδαγωγική και δημιουργεί πρόβλημα στην σχολική κοινότητα, αλλά είναι και η φθορά της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας. Αν αυτό δεν είναι αλητεία, τι είναι? Το σχολείο είναι ένας χώρος όπου συναντιόνται πάρα πολλοί άνθρωποι. Συναντιόνται πάρα πολλά παιδιά το απόγευμα, το βράδυ, για να παίξουν. Παράνομα μπαίνουν μέσα, με την έννοια ότι το σχολείο είναι κλειστό. Όμως, παρόλα αυτά, δεν φτάσαμε σε μια ακραία κατάσταση να εφαρμόσουμε εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για να μην μπει κανείς ξανά μέσα. Δηλαδή με ευθύνη της αστυνομίας. Πράγμα το οποίο από ό,τι φαίνεται μάλλον εκεί προσανατολιζόμαστε ότι θα συμβεί. Γιατί όταν γίνονται φθορές, όταν δημιουργούνται προβλήματα το απόγευμα στο σχολείο, τότε πρέπει να πάρεις μέτρα. Εμείς καλέσαμε την αστυνομία για να καταγραφεί το γεγονός. Καταγράφεται το γεγονός και διερευνάται. Βέβαια, εγώ δεν περιμένω το αποτέλεσμα της διερεύνησης να είναι απολύτως σαφές, αλλά θα πρέπει να είναι συμβολικό. Δηλαδή ότι πλέον δεν μπορούμε, δεν γίνεται να έχουμε έναν χώρο ο οποίος να βάλεται πανταχώθεν. Κοιτάξτε, θα επανέλθω σε μία πρόταση την οποία κάνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι η τοπική μας κοινωνία στερείται χώρων δημιουργικής απασχόλησης. Ούτε παιδικές χαρές, ή και αυτές οι παιδικές χαρές που υπάρχουν είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Δεν υπάρχουν χώροι για να μπορεί το παιδί να παίξει, να μπορεί το παιδί να αθληθεί ελεύθερα στη γειτονιά του. Έχουμε λοιπόν μια τεράστια γειτονιά εδώ, όπου υπάρχει ένα σχολείο που μπορεί να διαθέσει τις εγκαταστάσεις του τα παιδιά να εκτονωθούν, να παίξουν, να χαρούν. Πράγμα το οποίο όμως δεν μπορεί να συμβεί νόμιμα, με την έννοια ότι δεν είναι ανοιχτό. Άρα λοιπόν, να ανοίξουν τα σχολεία στις τοπικές γειτονιές και να υπάρξει φύλακας με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε για κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, να μπορούν τα παιδιά να έρχονται και να απασχολούνται δημιουργικά, χωρίς να έχουμε στο νου μας το πρόβλημα το οποίο πιθανόν μπορεί να δημιουργηθεί λόγω βανδαλισμών ή άλλων ασχημιών. Απλά είναι λίγο στενάχωρο να ξέρουμε ότι έχουν διάθεση τα παιδιά να παίξουν, αλλά όχι μόνο. Να μην μείνουν μόνο στο παιχνίδι, να κάνουν και καταστροφές και βανδαλισμούς. Δηλαδή είναι και θέμα παιδείας ότι ακόμα και έναν όμορφο χώρο να έχεις φτιάξει, πρέπει να μάθουν τα παιδιά να το σέβονται. Θέλω να είμαι δίκαιος. Η τοπική μας κοινωνία έχει καλά παιδιά. Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών είναι παιδιά με κατανόηση και ήθος, με έναν πάρα πολύ καλό κώδικα αξιών, που είναι αποτέλεσμα της διαπαιδαγώγησής τους από το σπίτι. Να μην μας διαφεύγει αυτό. Δυστυχώς αυτή η εικόνα χαλάει από μια πάρα πολύ μικρή μειοψηφία ατόμων, οι οποίοι δεν ήταν μαθητές του δημοτικού, ήταν από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμαστε μαθητές μεγαλύτεροι. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι και οι οποίοι ήταν ελάχιστοι. Αυτοί λοιπόν οι ελάχιστοι δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και όποτε θέλουν και όπου θέλουν. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να πει φρένο. Νομίζω ότι δεν είναι η δική μας δουλειά να το κάνουμε αυτό, είναι δουλειά άλλων.